Κάθε χρόνο και χειρότερα για το νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Ακόμα και αν υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να συγχωνευτεί διοικητικά με αυτό των Χανίων και ότι θα έρθει προσωπικό, εν τέλει από τις 580 προσλήψεις ανά την Ελλάδα, ένας μόλις προσελήφθη στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, όπου με αυταπάρνηση οι εργαζόμενοι δουλεύουν με χρωστούμενα ρεπό και άδειες που αγγίζουν αθροιστικά τους 10 μήνες σε κάποιες περιπτώσεις. Εδώ έχουμε κενές οργανικές θέσεις 100-150 κάπου. Κάτι παραπάνω είναι. 1500 ρεπό. Χώρια οι άδειες από το 2014 που χρωστάνε ακόμα. Αυτή τη στιγμή όμως είναι προβληματικό το τμήμα. Το ακτινολογικό εργαστήριο. Και επίσης είναι προβληματικό το χειρουργείο, γιατί μια αίθουσα χειρουργείου για τα τακτικά περιστατικά δεν λειτουργεί. Το προσωπικό αναγκάζεται να εργαστεί πρωί και νύχτα και σε διαφορετικά αντικείμενα για να βγουν οι βάρδιες. Από τα τηλέφωνα μέχρι τη φύλαξη όμως το ακτινολογικό εργαστήριο υπολειτουργεί και ένα από τα τακτικά χειρουργεία έχει παροπλιστεί λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού. Είναι λίγοι, δεν φτάνουν, δεν υπάρχουν ούτε νοσηλευτές. Ούτε τραυματοφορείς, ούτε υπάρχουν καν εδώ. Έχουν διαλύσει τη φύλαξη, έχουν διαλύσει τα πάντα. Η ώρα έχει φτάσει 12 το μεσημέρι και όμως υπάρχουν ασθενείς που έχουν έρθει από απομακρυσμένες περιοχές του Ρεθύμνου τα ξημερώματα και ακόμα δεν έχουν εξυπηρετηθεί. 32 χιλιόμετρα είναι το χωριό μου. Καλή σιτιά. Τι ώρα ξεκίνησε αυτό το πρωί? 7 η ώρα έφυγα από το σπίτι. Αν το πρωί περιμένω εδώ, οι γιατροί είναι πολύ καλοί, εξυπηρετούν τον κόσμο. Με τη διαφορά πολλοί κόσμος, δύο γιατροί τι να κάνουν. Σήμερα έχει 20-30 παιδιά. Είναι δύο γιατροί μέσα, ποιους να πρωτοκάνουν. Δωρεές από μνημόσυνα και η εθελοντική προσφορά εργασίας συνεισφέρουν τα μέγιστα για να παραμείνει όρθιο το νοσοκομείο, την ώρα που μόνο φέτος δεν έχουν αποδοθεί περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ από την τακτική επιχορήγηση, ενώ υπάρχουν απλήρωτοι προμηθευτές από το 2010. Εδώ πέρα ο εθελοντισμός πάει και έρχεται συνέχεια. Έχουμε την εκκλησία και μας χρηματοδοτεί. Έχουμε κάποιους ανθρώπους απ' έξω και χρηματοδοτούν. Με αυτά δηλαδή θα αρχίσουμε να δουλεύουμε μέχρι τέλος του χρόνου. Αν υπάρχει αυτό το νοσοκομείο, το χρωστάμε μόνο στους γιατρούς και από το προσωπικό και από τα μνημόσυνα που λέω εγώ. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε καλά το οικονομικό σκέλος. Προμήθειες, παραγγελίες κλπ. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για το νοσοκομείο. Την ίδια ώρα το νοσοκομείο παραμένει ακέφαλο με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά προβλήματα στην οργάνωσή του, όπως παρατηρούν και ασθενείς από το εξωτερικό, ενώ την κατάσταση επιδεινώνουν οι ελλείψεις σε διοικητικό προσωπικό που δυσχεραίνουν τις προμήθειες. Πολλοίς κόσμος, καμία οργάνωση. Στην Ελβετία είμαστε γνωστοί για την καλή μας οργάνωση. Το νοσοκομείο ήταν ερείπιο. Είχε το, αν δεν κάνω λάθος, γύρω εξυπολιτά, το οποίο είχε κάνει έργο εδώ πέρα, είχε δώσει τη ζωή του. Και τι έγινε, επειδή σ' άλλαξε η κυβέρνηση, τον αλλάξανε γι' αυτό. Για ποιο λόγο? Το νοσοκομείο, που άλλο είναι, να πληρώνουμε, να πάμε, να βρεθούν τα λεφτά. Το κράτος σας κοιτάξει. Γιατί αν κλείσει το νοσοκομείο, αυτό χαθήκαμε.